Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Παρασκευή σήμερα 26 Μαΐου και συνήθως στις Παρασκευές έχουμε μια διάθεση κόντρα σε όλα. Πραγματικά έτσι είναι αυτή η εκπομπή, έτσι είμαι εγώ προσωπικά, έτσι είναι η στάση μας απέναντι στη ζωή, κόντρα σε όλα, κόντρα σε όλα τα προβλήματα, σηκώνουμε το βλέμμα ψηλά και προχωράμε. Υπάρχουν όμως κάποια πράγματα που μας ξεπερνούν και αυτό είναι βεβαίως όταν μια ζωή φτάνει στο τέλος της, όταν λοιπόν για κάποιο λόγο αποχαιρετούμε αγαπημένους ανθρώπους, για κάποιο λόγο λέω γιατί δεν ξέρουμε γιατί συμβαίνει, γιατί υπάρχει το τέλος, θα θέλαμε να μην υπάρχει. Ας ελπίσουμε ότι το τέλος αυτό είναι η αρχή κάτι διαφορετικού. Αποχαιρετήσαμε λοιπόν πριν λίγο και σε λίγη ώρα θα είναι και η κηδεία, την Δήμητρα Κριτίδου, την πρώην Αντιδήμαρχο Παιδείας, την γυναίκα, τη Δημοτική Σύμβουλο του Δήμου Θεσσαλονίκης, τη γυναίκα που πολλές φορές φιλοξενήσαμε γιατί ήταν διευθύντρια σχολείου, εκπαιδευτικός, δίδασκε στο Πανεπιστήμιο, κοινωνιολόγος. Το πιο σημαντικό απ' όλα ήταν ένας άνθρωπος, και αυτό θέλω να πω εγώ οπωσδήποτε, ήταν ένας άνθρωπος που είχε μια ματιά πολύ υπερήφανη απέναντι στα πράγματα και ένας άνθρωπος που μπορούσε να κάνει υπερβάσεις. Όταν κάνεις υπερβάσεις, αυτό από μόνο του προϋποθέτει ένα μεγαλείο ψυχής, το οποίο νομίζω είναι αυτό που εμένα προσωπικά με εγωιτεύει πάρα πολλούς ανθρώπους, ανεξαρτήτως κομματικών, πολιτικών, ιδεολογικών, θρησκευτικών πεπιθήσεων. Είναι αυτό που με κάνει να συγκαταλέγω αυτούς τους ανθρώπους σε μια ειδική κατηγορία για μένα, που έχει να κάνει με κάτι πάνω από μας, υπεράνω. Θα μεταδώσουμε ένα μικρό αφιέρωμα που ετοίμασε ο Ανδρέας Σταματόπουλος για τη Δήμητρα Κριτίδου. Την αποχαιρετούμε. Δήμητρα, με κάποιον τρόπο έχεις αφήσει ισχυρό αποτύπωμα σε πολλούς ανθρώπους και αυτό είναι σπουδαίο. Να δούμε το αφιέρωμα. Έφυγε από τη ζωή μετά από πολύχρονη και σκληρή μάχη με τον καρκίνο η Δημοτική Σύμβουλος και πρώην Αντιδήμαρχος Θεσσαλονίκης Δήμητρα Κριτίδου. Πολύ σχηδής προσωπικότητα, η Δήμητρα Κριτίδου γεννήθηκε μαζί με τον δίδυμο αδερφό της στις Σέρρες. Με έμφυτη κλίση στα γράμματα και τον δημόσιο λόγο, ολοκλήρωσε σπουδές στις πολιτικές επιστήμες, τη νομική, τη δημοσιογραφία, τα παιδαγωγικά, ενώ συνέχισε καταλαμβάνοντας το διδακτορικό της στην κοινωνιολογία από το Πάντιο Πανεπιστήμιο και το μεταπτυχιακό της από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Εξίσου πολυπράγμων, στην επαγγελματική της πορεία, δούλεψε για χρόνια στην κρατική ραδιοφωνία, καθώς και ως διευθύντρια ραδιοφωνίας στο ράδιο Ξένιος, ενώ συνεχίζοντας δίδαξε στα Πανεπιστήμια Αιγαίου και Δυτικής Μακεδονίας και διετέλεσε διευθύντρια σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και ΙΕΚ. Τα τελευταία χρόνια δούλεψε σκληρά ως Αντιδήμαρχος Παιδείας του Δήμου Θεσσαλονίκης και μέχρι πρόσφατα ως Πρόεδρος της Κοινοφελούς Επιχείρησης Δήμου Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, μεγάλη της αγάπη ήταν η προσφορά μέσω της πολιτικής. Μέλος της Νέας Δημοκρατίας από τη δεκαετία του 1980, εργάστηκε με πάθος σε τοπικούς φορείς και τα τελευταία 20 χρόνια στην αγαπημένη της Θεσσαλονίκη, με στόχο τη βελτίωση της ζωής των πολιτών ανεξαρτήτου πεπιθήσεων. Στοιχείο της ελευθερίας μας, στοιχείο της δημοκρατικής μας παρουσίας από τις μικρές ηλικίες έως τις μεγαλύτερες είναι πρώτα η υποχρέωσή μας στον εαυτό μας και στο κοινωνικό περίγυρο στον οποίο ζούμε, στο κοινωνικό περιβάλλον, στο κράτος μας, οι υποχρεώσεις που έχουμε και μετά από τη διακπεραίωση των υποχρεώσεων απορρέουν και τα δικαιώματα. Η Δήμητρα ήταν ένας άνθρωπος δοτικός, μαχητικός, με βαθύ αίσθημα ευθύνης και προσφοράς στον συνάνθρωπο και ατέρμονο πείσμα και αντοχή στα εμπόδια της ζωής. Υπήρξε μια μοναδική αρχηγός και η καλύτερη κόρη, μαμά και σύζυγος που θα μπορούσε να υπάρξει. Η παρακαταθήκη της θα μείνει στους ανθρώπους, τη ζωή των οποίων άγγιξε στο γέλιο των παιδιών της, στα αστεία των εγγονών της. Δήμητρα Κριτίδου, η Θεσσαλονίκη δεν θα σε ξεχάσει. Καλό σου ταξίδι. Απίστευτο. Πραγματικά απίστευτο. Και ας περάσουμε στην κανονική ροή της εκπομπής και στην πολιτική επικαιρότητα που και αυτή είναι έντονη. Έχω δίπλα μου τον Ανδρέα Σταματόπουλο. Ανδρέα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Η αλήθεια είναι ότι πιάνει δουλειά η νέα κυβέρνηση. Έχουμε την ορκομοσία και στη συνέχεια Υπουργικό Συμβούλιο. Θα ακολουθήσουν παραδόσεις, παραλαβές στα Υπουργεία, Ανδρέα. Δουλειά εντός εισαγωγικών θα το βάζαμε, γιατί πραγματικά θα γίνει τελετή παράδοση παραλαβής, ώστε τον επόμενο μήνα να μην μείνουν ακέφαλα τα Υπουργεία. Θα έχουν τους υπουργούς και βεβαίως να πούμε, Χριστίνα, ότι εντάξει, δεν θα παίρνουν αποφάσεις ουσιαστικές
αλλά τυπικές και βεβαίως θα έχουν το δικαίωμα να διοικήσουν και να λάβουν σοβαρές αποφάσεις αν γίνει κάτι σημαντικό το οποίο θα κληθούν να αντιμετωπίσουν. Κατά τα άλλα, αυτόν τον επόμενο μήνα μην περιμένουμε και να τρέξει κάποια πράγματα η κυβέρνηση. Το κράτος έχει συνέχεια, δηλαδή ακόμα και αν ήταν άλλη κυβέρνηση, έχει συνέχεια. Οι μηχανισμοί των Υπουργείων συνεχίζουν να λειτουργούν χωρίς να παίζει ρόλο ποιος είναι ο επικεφαλής υπουργός. Συνεχίζει, δηλαδή η κρατική μηχανή δουλεύει, είτε είναι η υπηρεσιακή κυβέρνηση, είναι εκλεγμένη κυβέρνηση, είναι κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας. Οι πολιτικές αλλάζουν, αλλά οι μηχανισμοί και τα υπουργεία συνεχίζουν και εργάζονται κανονικά. Οπότε δεν θα αλλάξει κάτι ουσιαστικό. Οι γενικοί γραμματείς τους άλλους όλοι παραμένουν και βεβαίως ουσιαστικές αλλαγές θα έχουμε μετά την 25η Ιουνίου. Πάντως, είχαμε χθες την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Ακούμε ότι δεν υπήρξαν εισηγήσεις και αντιδράσεις, αλλά γραπτώς κατέθεσαν τις παρατηρήσεις τους. Ο Αλέξης Τσίπρας είπε: φταίω εγώ, αλλά μερικοί από εμάς δείχνουν ότι δεν έχουν καταλάβει τίποτα. Να γίνουμε πιο σοβαροί. Είμαστε κόμμα εξουσίας, είπε ο κύριος Τσίπρας. Μάλλον δεν έχουν καταλάβει εκεί στο. Έχει δίκιο ο Τσίπρας αυτό. Πολλοί αντιμετωπίζουν το ΣΥΡΙΖΑ, οι ίδιοι ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, ως ακόμα σαν να βρίσκονται στο 3%, σαν να μην έχουν καταλάβει τι έχει συμβεί. Είναι αλήθεια αυτό που είχε πει κάποτε κορυφαίος τέλεχος ΣΥΡΙΖΑ, ότι μπορεί να πήραμε την κυβέρνηση, να εκλεγήκαμε, να μας εξέλεξε ο ελληνικός λαός, αλλά δεν είχαμε ασκήσει εξουσία όπως θα έπρεπε. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πάρα πολλά εσωτερικά προβλήματα και βεβαίως δεν θα ξεπεραστούν μέσα σε αυτόν τον μήνα, ώστε να δώσουν άλλη μία διαφορετική πρόταση στο εκλογικό σώμα. Έχει τις παθογένειες του ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να τις λύσει με μεγάλες αλλαγές, που αυτές ενδεχομένως να συμπεριλαμβάνουν και ένα νέο αρχηγό. Αυτή τη στιγμή πολύ καλά πάνε με τον Αλέξη Τσίπρα, δεν μπορεί να αλλάξει 30 μέρες αρχηγό, και πάνε με τον άνθρωπο που τους πήρε από το 3% όταν τον διόρισε ο Αλέκος Αλαβάνος πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ και τους έφερε στην κυβέρνηση. Από εκεί και πέρα, νομίζω θα η ουσιαστική κουβέντα ανοίγει την 26η του μήνα, όταν θα έχουμε και το αποτέλεσμα της δεύτερης εκλογικής αναμέτρησης και τότε θα βγουν τα μαχαίρια ακονισμένα, Χριστίνα, της ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί είναι πολλοί αυτοί που εποφθαλμιούν τη θέση του Προέδρου και έχουν και τα φόντα να την αναλάβουν. Ο Αλέξης Τσίπρας, επειδή είναι και πολύ νέος, ούτε 50 δεν είναι, αν δεν κάνω λάθος, δεν θα κλείσει έτσι εύκολα το πολιτικό του κεφάλαιο. Με ό,τι αυτό και αν σημαίνει. Δεν δηλαδή, νομίζω είτε... να μην είναι ούτε 50, ο Αλέξης Τσίπρας. Νομίζω 49 είναι. Αλήθεια. Αν δεν κάνω λάθος, ναι. Θα μπορώ να το δω, δεν αντέχω τώρα, θέλω να δω πόσο είναι. Λοιπόν, κουτσομπολιό στον αέρα. Πάντως, μίλησε συγκεκριμένα και για τις αιτίες της συντρίβης του ΣΥΡΙΖΑ, είπε κατά για την άποψή αιτίες, του. Έτσι. Ο Αλέξης Τσίπρας είπε για τρεις αιτίες, όπου είπε... Τα τρία... 48 είναι, μας λέει. Το 48 το μεγάλο, 49 τον έκανα. Ναι, μπράβο. Λοιπόν, ο Αλέξης Τσίπρας στην συνεδρίαση που είχε της Κεντρικής Επιτροπής μίλησε για τρία λάθη τα οποία εντόπισε ως αποτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος. Γι' αυτό το σοκ βέβαια που υπέστη ο Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ, καθώς κανείς δεν το περίμενε. Η πρώτη αιτία, σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, είναι ότι η Νέα Δημοκρατία κατάφερε να επιβάλλει την ατζέντα της. Και αυτό είναι βεβαίως πολύ σημαντικό από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή, μπράβο στο επικοινωνιακό της κομμάτι που κατάφερε να το επιβάλλει σύμφωνα με τον Αλέξη Τσίπρα. Η δεύτερη αιτία είναι ότι υπήρχε, λέει, μια αναγκαστική επιλογή υπεράσπισης από το μέρος του ΣΥΡΙΖΑ, μια στρατηγική που εξαιτίας της άρνησης των άλλων προοδευτικών δυνάμεων, του ΠΑΣΟΚ, του ΜΕΡΑ25, του ΚΚΕ, δεν μπορούσε, λέει, να περπατήσει αυτό που ήθελε ο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή το άνοιγμα απλή αναλογική συνεργασία. Οπότε βρεθήκαμε, λέει, ξαφνικά να είμαστε, να αμυνόμαστε, να υπερασπιζόμαστε τη στρατηγική μας. Και η στρατηγική αυτή της απλής αναλογικής και της κυβέρνησης προοδευτικής συμμαχίας δεν πέρασε ούτε αυτή. Οπότε αυτό ήταν ο δεύτερος λόγος που οδήγησε στην ήττα. Η τρίτη αιτία, όπως είπε ο Αλέξης Τσίπρας, είναι η εικόνα του κόμματος. Η εικόνα, λέει, ένας κόμματος ως συλλογικού υποκειμένου για μεγάλο χρονικό διάστημα, ιδίως όμως, λέει, μετά τις κρίσιμες ημέρες, στις κρίσιμες ημέρες πριν από την κάλπη. Δεν ήταν, λέει, εικόνα που εξέπεπε συνοχή, ευθύνη και συγκρότηση. Υπήρχαν, λέει, άστοχες δημόσιες τοποθετήσεις, όπως ήταν αυτή του Κατρούγκαλου, ακόμα και τις τελευταίες ημέρες πριν από τις εκλογές. Υπήρχαν, λέει, παλινοδίες, έλλειμμα υπευθυνότητας, ακόμη και αντίληψης. Και πόσο καχύποπτο ήταν, λέει, το εκλογικό σώμα απέναντί μας, πόσο ρευστό και ευμετάβλητο, και όλα αυτά, λέει, μας κόστησαν πανάκριβα.
Τώρα βέβαια ακούγονται τόσο πολλά και από στελέχη και η κυρία Τσαπανίδου κάτι σχολίασε σήμερα. Μένει να δούμε το πώς ακριβώς θα αντιμετωπίσουν και με τι διλήμματα την προεκλογική περίοδο. Και ο Νίκος Ανδρουλάκης πάντως είπε ότι καμιά συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία, ακόμη και αν έχει 148-149 έδρες. Δεν δίνουμε τίποτα δηλαδή. Ναι, και πάμε, ας πούμε, ενώ ο Τσίπρας μέχρι στιγμής ήταν για το χώρο του ΣΥΡΙΖΑ και της αριστεράς ο απόλυτος ηγεμόνας, ηγέτης, αρχηγός, είχαμε από το Σανάσο σταύρωσε αυτόν μέσα σε μία μέρα στην ουσία. Οι ίδιοι που τον αποθέωναν τον Τσίπρα τώρα λένε να σταυρωθεί. Όσον αφορά τον Ανδρουλάκη, ο οποίος έχει το πλεονέκτημα του εκλογικού αποτελέσματος. Πήγε πάρα πολύ καλά, οπότε το εκμεταλλεύεται και καλά κάνει στη ρητορική του και λέει γιατί να συγκυβερνήσω, καμία συγκυβέρνηση με την Νέα Δημοκρατία και καλά κάνει. Αυτή είναι η σωστή τακτική που πρέπει να ακολουθήσει, είναι έχει σωστούς συμβούλους ο Νίκος Ανδρουλάκης, γιατί σου λέει εγώ κερδισμένος αυγό όπως και να έχει. Μπορεί να χάσω λίγες έδρες με την ενισχυμένη αναλογική, θα πάρω όμως ένα ποσοστό πάρα πολύ καλό και τις επόμενες εκλογές θα είμαι σίγουρα δεύτερο κόμμα. Το πάει πάρα πολύ καλά. Θα ήταν λάθος να πήγε στην κυβέρνηση, θα ήταν λάθος να κάνει σε συγκυβέρνηση, ακόμα και αν έχει 149 έδρες, θα ήταν λάθος να πει σε συγκυβέρνηση, καθώς δεν τον ευνοεί απολύτως σε τίποτα να συγκυβερνήσει αυτή τη στιγμή με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι αλήθεια. Αν και βέβαια φαίνεται πολύ εξωπραγματικό σενάριο να μην κατορθώσει την αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία. Μένα τα δούμε. Μαθηματικά μπορεί να συμβεί πάντως. Ναι, σίγουρα. Όπως συνέβη και το 20 που δεν το περιμέναμε. Τώρα να πούμε κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ τον Ανδρέα Σταματόπουλο, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Αναρωτιόμαστε ποιος θα είναι ο επόμενος πρίτανης. Η Νίκη Σταματιάδου έχει το ρεπορτάζ και τα παραπολιτικά όλα, Νίκη. Καλησπέρα και από μένα, Χριστίνα. Λοιπόν, είμαστε σε μια εκλογική αναμέτρηση, όπως είχαμε πει και στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, όπου φυσικά και εκεί είχαμε μια έκπληξη, καθώς την πρωτιά από τα 6 εσωτερικά μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης κατάφερε να εξασφαλίσει ο κύριος Στράτος Τηλιανίδης. Να πω ότι είναι καθηγητής στο Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής και είναι αντιπρίτανης έρευνας και διαβίου μάθησης. Και άντρας της κυρίας Πυράκη. Αυτό δεν το γνώριζε. Ο δεύτερος λοιπόν, μεταξύ των οποίων ας πούμε υπάρχει αυτό το ντέρμπι, είναι ο Χαράλαμπος Φίδας, καθηγητής στο Τμήμα Γεωλογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών και είναι αντιπρίτανης οικονομικών προγραμματισμού και ανάπτυξης. Βλέπουμε λοιπόν ότι δύο φαβόροι είναι και νυν αντιπρίτανης. Πάντως δεν περίμενε κανείς τον κύριο Στυλιανίδη να είναι πρώτος σε ψήφους. Κατάφερε να εξασφαλίσει 259 ψήφους. Να πούμε ότι ο τελευταίος, ας πούμε, κατάφερε να εξασφαλίσει μόλις 51. Η αλήθεια είναι ότι είναι άνθρωπος των συνενέσεων και είναι ένας άνθρωπος προσινής, ο οποίος σε πλησιάζει, επικοινωνιακός, συγκροτημένος. Έχει κάποια στοιχεία. Δεν μπορώ να μιλήσω για τους υπόλοιπους γιατί δεν τους ξέρω. Αλλά για τον κύριο Στυλιανίδη που κάνουμε συνεντεύξεις κλπ., έχω αυτή την άποψη. Τώρα λοιπόν μένει να δούμε την επόμενη εβδομάδα, την ερχόμενη εβδομάδα, τι θα αποφασίσουν αυτά τα 6 μέλη του Συμβουλίου Εσωτερικών, ποιους θα αποφασίσουν να είναι τα μέλη του εξωτερικού, ώστε μεταξύ των 11 μετά να ψηφίσουν μεταξύ τους και να αναδείξουν το πρόσωπο το οποίο θα είναι ουσιαστικά ο πρίτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Να σου πω ότι οι 6 μεταξύ τους κρατάνε αρκετά καλές επαφές, επικοινωνούν είτε τηλεφωνικά είτε διαζώσεις, οπότε θεωρώ ότι δεν θα μπουν σε μια τέτοια σκληρή αντιπαράθεση όπου θα κάνουν τις συμμαχίες για να ανατρέψουν κάποιο αποτέλεσμα και να έχουμε το παράδειγμα ας πούμε, του Πανεπιστημίου Μακεδονίας όπου έμεινε ακέφαλο για αρκετό διάστημα. Θεωρώ ότι θα καταφέρουν να συμφωνήσουν σε ένα πρόσωπο για να υπάρξει και ο επόμενος πρίτανης στο Αριστοτελείο Πανεπιστημίου. Σε ευχαριστώ πολύ Νίκη και κάπου εδώ κυρίες και κύριοι μπορούμε να ανοίξουμε την παρέα μας και στην Θράκη και συγκεκριμένα στην Ξάνθη. Δίπλα μου είναι ο Ανδρέας Σταματόπουλος και θα πάμε να καλωσορίσουμε τον Τένι Καμαρίδη, εκδότης εφημερίδας Θράκη και Φωνή του Νέστου. Τένι, καλησπέρα. Καλησπέρα, Ξενέ, καλησπέρα. Γεια σου, Τένι. Λοιπόν, πρέπει να σχολιάσουμε τα εκλογικά αποτελέσματα και στην Ξάνθη. Να πούμε ότι η Ροδόπη ήταν η μόνη περιοχή, τα είπαμε και την ημέρα των αποτελεσμάτων, Τένι, η οποία δεν ήταν μπλε. Και βεβαίως να μιλήσουμε και για την μουσουλμανική ψήφο. Ναι, κοίταξε, η μουσουλμανική ψήφος διαμοιράστηκε, και το λέω με τα λόγω γνώσεως το ρήμα, έτσι, διαμοιράστηκε με μαθηματική ακρίβεια, χειρουργική θα έλεγα ακρίβεια, καταφέροντας έτσι να βγουν στην Θράκη, στην Ροδόπη και την Ξάνθη προκειμένου, τέσσερις μουσουλμάνοι
βουλευτές και τουλάχιστον από την πρώτη εκλογική διαδικασία και δύο χριστιανοί. Κάτι που δεν αντιστοιχεί φυσικά στην αναλογία του πληθυσμού. Έτσι. Αυτό σημαίνει ότι κάποιοι κάθισαν και μελέτησαν επακριβώς τη μειονοτική ψήφο. Υπήρχαν και τότε, το είχαμε πει θαρό και την προηγούμενη φορά στην εκπομπή σας, κάποια διχαστικά μηνύματα και από τον ψευδομουφτή Ξάνθης, ο οποίος βγήκε και είπε Τούρκος ψηφίζει Τούρκο. Ποιος είναι, γιατί... ο Γιουσούφ Ντελή? Όχι, όχι, για την Ξάνθη. Για την Ξάνθη, γιατί έχουμε στο πρωτοσέλιδό σου αυτό και δεν ξέρω ποιος είναι ο Γιουσούφ Ντελή. Ο Γιουσούφ Ντελή είναι ο υποψήφιος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Α, πάλι αποτελέσματα λοιπόν κι αυτά. Okay. Ναι. Mm-hmm. Λοιπόν, το Πασόκ στην Ξάνθη, για να φανταστείς, από τους τρεις υποψηφίους χριστιανούς και τους δύο μουσουλμάνους, έβγαλε πάνω πρώτους τους δύο μουσουλμάνους στην Ξάνθη. Έτσι. Στη Θράκη, αναλογικά όπως είπαμε τον πληθυσμό, η πλειοψηφία έβγαλε δύο βουλευτές και η μειοψηφία τέσσερις. Και δεν εκλέχθηκε ο Πεταλωτής, ο συνεργάτης ο παλιός του Πασόκ, του Γιώργου Παντρέου. Δεν εκλέχθηκε. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και ο κύριος Χαρίτου που ήταν βουλευτής ο ΣΥΡΙΖΑ μέχρι τώρα στην Ροδόπη, βγήκε δεύτερος και εκεί βγήκε ο κύριος Φερχάτ, ο οποίος είναι ένα νέο πρόσωπο, με 12.500 ψήφους. Δηλαδή υπήρξε μια στρατηγική, όχι κάτω από τη μύτη μας, δεν μπορώ να το πω αυτό, εν γνώση. Συνδιαλέχθηκαν κάποια κόμματα με το τουρκικό προξενείο, βάλαν ανθρώπους εκεί που έπρεπε να τους βάλουν, με αποτέλεσμα πάλι να έχουμε την πλειοψηφία με δύο βουλευτές και την μειοψηφία με τέσσερις. Αυτό έτσι ας το κρατήσουμε μια άνοψη στιγμή σε ό,τι αφορά το εκλογικό αποτέλεσμα. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε βέβαια τι θα βγάλει η δεύτερη κάλπη. Όλα είναι πιθανά και τα πάντα ρίχνουν εκεί, αλλά περιμένουμε να δούμε πώς θα κατανεμηθεί αυτή η ψήφος. Δεδομένου ότι 3.000 περίπου μειονοτικοί μουσουλμάνοι συμπολίτες μας νέοι λείπουν αυτή τη στιγμή στο εξωτερικό. Δηλαδή, αν ψήφιζαν και εκείνοι, μπορούσαμε να είχαμε ακόμα μεγαλύτερες εκπλήξεις σε αυτή την περίπτωση. Ναι. Τώρα, επειδή πλησιάζουν οι άλλες εκλογές, θέλω να μας δώσει το κλίμα. Βλέπουμε και το πρωτοσέλιδό σου εδώ. Πού εστιάζεις, Τένι, εδώ, πού εστιάζεται? Ο κύριος Ντελή Γιουσούφ ήταν ο υποψήφιος της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος πρόσκειται στον κύριο Μητσοτάκη. Θα μπορώ να πω και κολλητός της κυρίας Ντόρας και του Κυριάκου. Από παλιότερα, με τον Κωνσταντίνο τον Αείμνηστο Μητσοτάκη. Ένας άνθρωπος που είναι και αγαπητός στην κοινωνία, αλλά δεν κατέφερε να εκλεγεί. Τώρα, υπήρξαν κάποια σενάρια από κάποιους κύκλους, πάλι διχαστικά, αλλά από την άλλη πλευρά αυτή τη φορά. Δηλαδή, τι είπαν? Στη δεύτερη φορά, στην επαναληπτική διαδικασία, ο Μητσοτάκης θα βάλει δεύτερο στη σειρά, στη λίστα δηλαδή, τον κύριο Ντελή Γιουσούφ, ο οποίος ήρθε τέταρτος στις εκλογές, για να μπορέσει να προσελκύσει έτσι την αλλιεύση ουσιαστικά τη μειονοτική ψήφο. Αυτό είναι ψέματα βέβαια. Αυτό είναι και διχαστικό, αν θέλεις, από την άλλη πλευρά. Αλλά και ένα πονηρό τρίκ, το οποίο δεν θα μπει σε αυτή τη διαδικασία ο Μητσοτάκης τώρα για κάποιους ψήφους, τη στιγμή που είναι παντοκράτος, ας το πούμε έτσι, στην πρώτη εκλογική διαδικασία. Βγαίνει λοιπόν ο κ. Γιουσούφ στην εφημερίδα μας και λέει: Όχι, και είμαι έτοιμος, δεν θα πήγαινα ποτέ από τέταρτος που βγήκα από την πόρτα να βγω δεύτερος από το παράθυρο. Πράγμα το οποίο τον τιμά. Έτσι, και εδώ φαίνεται ξεκάθαρα ποια κόμματα και ποιοι άνθρωποι παίξαν το τουρκικό προξενείο και ποιοι δεν παίζουν. Λοιπόν, αυτό όσον αφορά το πρωτοσέλιδο της Τράκης. Τώρα, στην επαναληπτική διαδικασία έχουμε εδώ μια περίεργη ατμόσφαιρα. Η ΜΕ Νέα Δημοκρατία θέλει να βγάλει ακόμα μεγαλύτερα ποσοστά στη Ξάνθη για να μπορέσει να βγάλει τη δεύτερη έδρα, να την πάρει δηλαδή από τον κύριο Μπαράν Μπουρχάν που εκλέχθηκε με το Πασόκ. Η δεύτερη εδώ στη σειρά καταταγής είναι χριστιανή, η κυρία Μέρη Τσιακύρογλου. Οπότε καταλαβαίνετε και λίγο τα μπαλάνς που παίζουν σε αυτές τις περιπτώσεις. Και το Πασόκ θέλει να αυξήσει τις ψήφους του, άσχετα αν είναι ο μουσουλμάνος ή αν είναι χριστιανός, υποψήφιος, αυτό δεν έχει καμία σχέση, αρκεί να αυξηθεί το ποσοστό του στην Ξάνθη, που πράγματι σχεδόν διπλασιάστηκε από τις εκλογές του 2019. Είναι λίγο πολύ η εικόνα και ο καθρέφτης της γενικότερης εικόνας που παρουσιάζουν τις εκλογές σε εθνικό επίπεδο. Τώρα, Τένι, πάμε λίγο να δούμε. Μας γράφεις για ένα τεράστια σημασία σαρδευτικό έργο που επιτέλους, αν κατάλαβα καλά, ξεκόλλησε. Ναι. Ήταν και κάλλη φορά το είχα πει θαρώ στην εκπομπή σας. Ένα έργο το οποίο ξεκίνησε ακόμη επί νομαρχίας Παυλίδη, δηλαδή πριν από 15-20 χρόνια περίπου. 20 χρόνια. Και ήταν ένα πολύ μεγάλο έργο το οποίο ξεκίνησε και μέχρι τώρα θα έτρεχε το νερό στα χωράφια των ανθρώπων με ένα σύγχρονο κλειστό κύκλωμα αγωγών. Αλλά τότε παρουσίασαν κάποιες οικολογικές οργανώσεις και θεώρησαν ότι η κήτη του ποταμού Νέστρου, από τον οποίο θα ερχόταν το νερό, θα διασαλευόταν και όλα αυτά τα πράγματα τα οποία λένε
έως ιστερίας κάποιες οικολογικές οργανώσεις. Πήγαν στο Συμβούλιο της Δημοκρατίας, κόλλησε το έργο καμιά 15 χρόνια εκεί, δόθηκε το πράσινο φως, αλλά δεν βρισκόταν λεφτά. Γιατί είχαν εξασφαλιστεί πόροι γύρω στα 100 εκατομμύρια τότε από το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης. Και χάθηκαν μετά, δεν πήγαν. Ναι. Και τώρα, αυτή τη στιγμή, γιατί το αναφέρομαι και πάλι, έρχεται στην επικαιρότητα, γιατί επιτέλους βρέθηκαν πόροι με 200 εκατομμύρια μέσω ΣΔΙΠ, δηλαδή συνεργασία δημοσίου και ιδιωτικού φορέα. Οπότε παίρνει το και στο νερό σταυλάκι. Δημοπρατείται μέσα στον Ιούνιο το έργο και Θεού θέλοντος πιστεύουμε ότι μέσα στην πενταετία θα έχει ολοκληρωθεί για να αποφεστεί ο κόσμος στον κάμπο. Ο αγροτικός κόσμος, στον κάμπο της Ξάνθης. Και βλέπουμε βέβαια τι προσκόμματα δημιουργούνται κάθε φορά απέναντι σε τέτοια έργα, όταν εμπλέκεται βεβαίως η οικολογία, που δεν λέει κάποιος ότι δεν πρέπει, ότι δεν έχουμε περιβαλλοντική οικολογική συνείδηση, αλλά όλα είναι σε ένα. Πρέπει να ελέγχονται όλα. Έτσι ξεφεύγουμε. Ναι, στην οικολογική συνείδηση, και ποιος δεν είναι οικολόγος, ελάχιστη θαρώ είναι αυτοί που δεν σέβονται το οικοσύστημα αυτό, το οποίο ζούμε κι εμείς μέσα, αλλά όχι να ξεφεύγουμε και να φτάνουμε σε ακρότητες τέτοιου είδους, που να σταματάνε έργα όχι μόνο ανάπτυξης αλλά και ζωής. Γιατί το νερό είναι πηγή ζωής. Έτσι, για ένα κάμπο ο οποίος κινδυνεύει με υφαλμήρωση, αν θέλεις. Ακριβώς. Και όλα έχουν τα υπέρ και τα κατά σε αυτή τη ζωή. Δεν έχει καμιά επιλογή μόνο καλά και θετικά. Έχει και αρνητικά. Και κάποιοι έχουν χτίσει πολιτικές καριέρες πάνω σε αυτό πάντως. Ακριβώς, όπως το λέει ο Ανδρέας Τένι. Πολύ. Ναι. Τώρα, Τένι, πάμε να ολοκληρώσουμε με το τι γίνεται με τις εκδρομές που από ό,τι μας λες κόπηκαν. Υπάρχει ρεπορτάζ και από τη Θεσσαλονίκη και εδώ κόπηκαν σε πολλά σχολεία. Μέχρι την 5η Δημοτικού, αν κατάλαβα καλά. Γιατί ζητούν οι γονείς ειδικά καθίσματα στα λεωφορεία. Ναι, κοίταξε, υπήρχε μια διρεκτίβα έτσι κι αλλιώς από την Κομισιόν που έλεγε ότι σε παιδιά κάτω του ύψους του 1,5 μέτρου και κάτω του βάρους των 36 κιλών θαρρό, δηλαδή εντελώς ακραία περίπτωση, θα πρέπει να υπάρχουν ειδικά καθισματάκια όπως υπάρχουν στα ΙΟΤΑΧΗ που μεταφέρονται από τους γονείς τους τα παιδιά αυτά. Είναι αδύνατον όμως για το κτέλ, για τα τουριστικά λεωφορεία κτλ. Να διαθέσουν τέτοιο μεγάλο όγκο ποσότητα τέτοιων καθισμάτων. Οι εκδρομές είχαν προγραμματιστεί να γίνουν κανονικά, αλλά κάποιοι γονείς πήγαν και σκάλισαν αυτή την οδηγία της Ευρώπης. Και λένε, ή θα βάλετε καθισματάκια ειδικά στα παιδιά μας, γιατί είναι 1,48 και όχι 1,50, ή δεν θα γίνουν εκδρομές. Αποτέλεσμα, να μην γίνουν εκδρομές. Και να διαμαρτύρονται τώρα όλοι οι υπόλοιποι γονείς, γιατί ξέρετε πόσο σημαντικές είναι για αυτά τα παιδάκια τώρα οι σχολικές εκδρομές που τις περιμένουν πώς και τι. Τώρα, τι θα γίνει από εδώ και μετά. Προς το παρόν, τηρείται σιγή ηχθείως. Εγώ απορώ πώς τα λεωφορεία δεν βάζουν αυτά τα μερικά καθισματάκια για τα πολύ μικρότερα παιδιά λόγω όγκου ή δεν ξέρω τι. Δεν μιλάμε τώρα για παιδάκια, μωρά, βρέφη. Μιλάμε για 10 χρόνια παιδιά. Που δεν έτυχε, ρε παιδί μου, να έχουν το ύψος που έχουν τα άλλα παιδάκια. Έχουν 2 εκατοστά, 3 εκατοστά λιγότερο. Ή κάποια άλλα που δεν είναι στο βάρος, ξέρω, 45 αυτό που δεν ξέρω και πρέπει να υπάρχει είναι να υπάρχουν ζώνες ασφαλείας. Δεν ξέρω αν υπάρχουν ζώνες ασφαλείας σε κάθε κάθισμα. Ναι, βεβαίως και το συζητάμε. Έτσι. Σαφώς. Έτσι. Και μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν τεράστια μέτρα προστασίας. Πριν ξεκινήσει μια σχολική επιτροπή, περνάει το λεωφορείο και ο οδηγός από 40 κύματα. Τα λάστιχα, μπαίνουν τεχνικοί. Και καλώς γίνεται, κατά τη γνώμη μου. Καλώς γίνεται. Ναι. Καλώς γίνεται. Έτσι. Αλλά αυτό θα ρω ότι είναι ένα κομμάτι το οποίο υπερβαίνει το. Πάλι να είναι ακραίο, ναι. Με αποτέλεσμα όμως να χάνουν τα παιδιά τις εκδρομές. Τένι Καμαρίδη, η ζωή σας ακόμη δεν είναι σε αυτή την ηλικία για να πάει εκδρομή. Όχι, με καθισματάκι πάει αυτή. Με καθισματάκι πάει. Και με τη γιαγιά ζωή στη Θεσσαλονίκη, κάνω παρέα και δύο εκεί. Ωραία, και στις δύο ζωές. Και στις δύο. Ευχαριστούμε πολύ. Τένι Καμαρίδη από την Ξάνθη. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο. Και εμείς, Ανδρέα, χαμογελούμε βεβαίως, γιατί δεν θυμάμαι σε ποιο από τα αποφθέγματα που ανεβάζω στο Facebook είχα διαβάσει, γιατί η ζωή συνεχίζεται, έτσι. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Η ζωή συνεχίζεται. Αυτή την ώρα που μιλάμε γίνεται η ταφή της Δημήτρας Ακριτίδου, οπότε εμείς δεν μπορούμε να πούμε τίποτα άλλο. Γυρίσαμε από την κηδεία όπου παραβληθήκαμε. Η ζωή συνεχίζεται. Η ζωή συνεχίζεται και η ζωή συνεχίζεται με διάφορα πρόοπτα που δεν αρέσουν σε κάποιους πολίτες. Θα πάμε σε ζωντανή σύνδεση με τον Γιάννη Γετίμη. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, Αγία Σοφία και Τσιμισκή, εκεί όπου είχαμε την κοπή ενός δέντρου που ήταν καταπράσινο, όπως λένε αυτοί που διαμαρτύρονται, και κακώς κόπηκε. Γιάννη.
Χριστίνα, καλησπέρα. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Όντως επρόκειτο να συζητήσουμε σχετικά με τα δημοσιεύματα τα οποία αναρτήθηκαν στα social media για την κοπή ενός καταπράσινου δέντρου. Εμείς στη Συμβολή των Οδών, όπως είπες και εσύ, Τσιμισκή με Αγία Σοφίας. Εμείς στην Βεργίνα Τηλεόραση επικοινωνήσαμε με τον Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος, τον κύριο Θεοτοκάτο, και μας μίλησε για την κοπή του δέντρου. Εμείς αυτή την ώρα, Χριστίνα, ζωντανά, θα σου δείξω με τη βοήθεια του τεχνικού μας, του Δημήτρη του Αποστολίδη, πώς γίνεται η αντικατάσταση. Δηλαδή εδώ μπορούμε να δούμε το νέο δέντρο που θα φυτευτεί και πίσω σκάβουν για να βγάλουν τα προηγούμενα. Τώρα, ο κύριος Θεοτοκάτος σχετικά με αυτή την κοπή του δέντρου μας είπε ότι δεν μπορούμε να κρίνουμε ότι η πραγματική εικόνα ενός δέντρου δεν ανταποκρίνεται στην πραγματική κατάστασή του, καθώς έχουν προηγηθεί συστηματικές αξιολογήσεις και επιστημονικές εισηγήσεις που το καθιστούν ακατάλληλο και προς αντικατάσταση. Γιάννη, πού είναι ο κορμός που έμεινε από το δέντρο που κόπηκε? Δεν φαίνεται καθαρά. Ποιος είναι ο κορμός? Δεν είμαστε εμείς αυτή τη στιγμή. Απλά επειδή πέτυχα στα πλάνα μας για να έχουμε μια ζωντανή σύνδεση, το δέντρο αυτό είναι λίγο πιο κάτω που λες. Είναι απλά ένας κορμός. Ακόμα δεν έχει γίνει. Τώρα θα πραγματοποιηθεί η αντικατάστασή του, εκείνου του δέντρου. Εμείς άρα είναι και άλλα δέντρα που αντικαθίστανται. Το πώς γίνεται η αντικατάσταση. Είναι και άλλα δέντρα. Όλοι οδός Τσιμισκή. Όλοι οδός Τσιμισκή αντικαθίσατε, Χριστίνα, με καινούργια δέντρα. Τα οποία, όλα τα δέντρα τα οποία βρίσκονται στην Τσιμισκή είναι φτελιές. Οι φτελιές έχουν κριθεί ως ακατάλληλα και επικίνδυνα. Τόσο για τη σωματική ακαιρεότητα, όσο και για τις περιουσίες. Δεν παίζει κανένα ρόλο τότε η εμφάνιση απολύτως του δέντρου. Τότε γιατί διαμαρτυρήθηκαν για το συγκεκριμένο όμως δέντρο? Γιατί το βλέπανε, θα σου εξηγήσω. Γιατί το βλέπανε καταπράσινο, ζωντανό, αλλά το δέντρο από μέσα ήταν σάπιο. Μάλιστα. Δηλαδή είναι η κλασική περίπτωση, άλλο το φαίνεστε και άλλο το είναι. Ναι. Εξωτερικά φαινόταν το δέντρο πολύ υγιές, γιατί ήταν καταπράσινο, όπως μέσα δεν ήταν σε καλή κατάσταση. Γι' αυτό και ο Δήμος Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τις επιστημονικές εισηγήσεις, προέβη στην αντικατάσταση. Ούτε γεωπονή μας, ούτε τίποτα. Μένουμε σε αυτό που λένε οι ειδικοί. Γιάννη, μια τελευταία ερώτηση. Τα δέντρα που μπαίνουν τα καινούργια, μας έχουν ενημερώσει τι δέντρα θα είναι? Είναι, Αντρέας, είναι κελτίδες. Οι κελτίδες, ναι. Εγώ λέω κάπου το είχα διαβάσει. Είναι κελτίδες. Είναι ένα είδος ανθεκτικού δέντρου, το οποίο θα σου πω είναι ύψους γύρω στα 7 μέτρα, εδώ από ό,τι διαβάζω στις σημειώσεις μου, και είναι γύρω στα 12 έτη και διασφαλίζει τη γρήγορη ανάπτυξή τους ως προς την αποκατάσταση του αστικού πρασίνου για να γίνει ακριβώς το ίδιο. Εντάξει, είναι ανθεκτικά δέντρα που δεν θα έχουμε τα προβλήματα που είχαμε με τα άλλα. Ευχαριστούμε τον Γιάννη για τίμη. Ανδρέα. Ναι, Χριστίνα. Ναι. Ξέρεις γιατί το ρώτησα γι' αυτό, ε? Ο Ζέρβας είχε βγάλει ένα βιβλίο με τίτλο Λεύκες ή Χαμέροπες. Ναι, σωστά, το θυμάμαι. Ναι. Το είχα άρα δεν έβαλε χαμέροπες, έβαλε κελτίδες τελικά. Δεν έβαλε, ναι, για να μην του την πέσουν. Είναι και η προεκλογική περίοδος και για τους Δήμους αυτή. Οι χαμέροπες είναι το καλύτερο για μέσα στην πόλη και τα λοιπά. Φαίνεται και οι κελτίδες είναι πολύ. Τώρα πρέπει να βγει αντιπολίτευση και να πει γιατί κελτίδες και όχι χαμέροπες. Πάντως, αυτό, δηλαδή, πολλές φορές μπορούμε να δούμε ένα δέντρο εξωτερικά το οποίο να μας αρέσει, αλλά μέσα να μην είναι σάπιο. Το ίδιο συμβαίνει και στα φρούτα. Που παίρνω μπανάνες, σήμερα μια μπανάνα έβαγα για πρωινό και μέσα ήταν σάπια και απ' έξω ήταν πάρα. Δεν σημαίνει ότι είναι και καλά, είναι έτσι. Όχι, όχι, έτσι, αλλά τα εξετάζουν. Εγώ πιστεύω για ποιον άλλο λόγο. Δηλαδή, έχουν καναμένο εναντίον το δέντρο να το κόψουν. Γιατί να το κόψουν. Σηκώθηκε το πρωί ο Ερωτόκ. Αντρέα μου, σε ευχαριστώ πολύ. Και εμείς κυρίες και κύριοι θα αλλάξουμε τελώς κλίμα και θα πάμε στον πολιτισμό, γιατί έχουμε εξαιρετική καλεσμένη σε λίγο, την Άννα Μικονίου, πρόεδρος και καλλιτεχνική διευθύντρια του Κέντρου Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Έρχεται φεστιβάλ Επταπηρίου και πολύ ωραίες βραδιές στην πόλη μας.